Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα, εγώ να σας πω, αποδείχθηκε ότι ένα πιο δυνατό κουκουέ την επόμενη μέρα μπορεί να αντιμετωπίσει την αντιλαϊκή πολιτική που αυτή είναι παντοδύναμη και υπηρετείται και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπηρετείται και από τα κόμματα που σιγοντάρουν το αντιλαϊκό της έργο, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ το 70%. Και αποδείχθηκε στην πράξη ότι ένα δυνατό κουκουέ και ένα δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα που πραγματικά μπορούν να βάλουν εμπόδια. Προχθές, 10 πληστηριασμοί σπιτιών και επαγγελματική στέγη ελευθεροεπαγγελματιών αναστάλθηκαν κάτω από την παρέμβαση εργατικών σωματείων, ενώσεων αυτοαπασχολούμενων, συλλόγων γυναικών της ΟΓΕ, με το κουκουέ, τα μέλη και τα στελέχη του εκεί μπροστά, γιατί σήμερα υπάρχει όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει ψηφίσει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να έχει μετατρέψει ιδιώνυμο έγκλημα της κινητοποίησης ενάντια, και αυτό εφαρμόζει σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία. Να ξέρετε, κυρία Νοτοπούλου, τι έχετε ψηφίσει μέσα στην Βουλή. Πάρα πολύ καλά. Δεύτερο ζήτημα. Το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν. Και κυρία Δακα, επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο, η αγωνία σας και πάλι λοιπόν, είναι πώς θα χτυπήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ όταν είχατε μια εμάς η αγωνία μας να είναι να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς που την επόμενη μέρα θα βρεθούν απέναντι από τους εργαζόμενους στο λαό, και γι' αυτό άλλωστε πρωτοστατήσαμε και μετά από αυτό το έγκλημα στο πέραμα, στο να αναπτυχθούν αυτοί οι αγώνες, οι απεργιακές κινητοποιήσεις, για να επιβληθεί εκεί και η συλλογική σύμβαση εργασίας, μάλιστα, που επικρατούν με τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, όταν αυτή δεν κατέστη υποχρεωτική ούτε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άρα γι' αυτό λέμε την επόμενη μέρα 100% μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση με ένα ΚΚΕ απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Αθροίζουν 72%. Γιατί δεν εκφράζει το λαό το 72% και το εκφράζει το 7%. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή με ένα ακόμα πιο δυνατό κουκουέ, με αυτό τον κόσμο που μπορεί το προηγούμενο. Κατάλαβα τι λέτε. Εγώ το στέλνω αυτό που λέτε αντιλαϊκή. Λέτε όλα αντιλαϊκά. Αλλά με κάποιο τρόπο ο κόσμος. Εγώ θρίζω τα τρία κόμματα έτσι. Έτσι ναι. Καταλαβαίνετε για την οικονομία της συζήτησης. Πήραν 72%. 7 στου 10 Έλληνες θα ψήφισαν. Αυτή δεν είναι λαός αυτή. Οπωσδήποτε είναι λαός. Εμείς λέμε ότι ως ΚΚΕ όμως θα βρεθούμε απέναντι στην πολιτική που ακολουθείτε το επόμενο διάστημα. Και θα βρεθούμε μπροστά. Μήπως σε κάποια είναι φιλολαϊκές αυτές οι πολιτικές που και τα τρία κόμματα ακολούθησαν. Και γι' αυτό τους προτιμά κάποιος κόσμος. Μπορεί να κάνει λογαριασμό και ταμείο ο λαός μας για το τι ψηφίστηκε μέσα στη Βουλή την προηγούμενη τετραετία και τι ετοιμάζεται ήδη. Μάλιστα. Γιατί σήμερα υπάρχουν οι εκθέσεις της Κομισιόν, οι οποίες είναι δεσμευτικές για όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν ότι είναι μονόδρομος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δεσμεύσεις να προχωράει. Τα λέμε ολοκληρωμένα στους πολίτες. Εκθέσεις της Κομισιόν, τι λέει. Δημοσιονομική σταθερότητα, δηλαδή την επόμενη μέρα. Με βάση μέρα, το πρόγραμμα που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Την επόμενη μέρα πρέπει να είστε. Η δημοσιονομική σταθερότητα χρειάζεται για οποιοδήποτε μέτρα. Για να απαντήσει τώρα η κυρία Μιχαηλίδου. Η δημοσιονομική σταθερότητα χρειάζεται για οποιαδήποτε μέτρα. Ακόμα μεγαλύτερες περικοπές. Να μιλάμε όχι όλες μαζί, όχι όλοι μαζί. Για να καταλάβουμε και την κυρία Δάγκα. Το καταλάβαμε. Να πάμε να καταλάβουμε και την κυρία Μιχαηλίδου το εξή. Είπε χθε, μίλησε στον Αντένα και στον Πόλη. Η συζήτηση και σε σχέση με τη φορολογική πολιτική είναι προκλητική, γιατί όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις τι κάναν, επί της ουσίας στήριξαν μία αντιλαϊκή φορολογική πολιτική που υπερασπιζότανε νέα προνόμια φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, και αυτό δεν αμφισβητείται, υποστήριξαν και είναι δεσμευμένοι το 95% των φόρων να το πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελευθεροεπαγγελματίες, και μόνο το 5% οι αξιοπαθούντες, βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες και άλλοι ιδιωτικοί κολοσσοί και επενδυτές ληστές, έχουν επί της ουσίας στηρίξει την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, και την ίδια στιγμή με τη λογική ακριβώς του κόστους για το κράτος και με κριτήριο το όφελος, δηλαδή τα προνόμια, τα επενδυτικά πακέτα που θα δίνονται στους επιχειρηματικούς κολοσσούς, έχουν απορρίψει μια σειρά προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ στη Βουλή. Εσείς μόλις τη φορολογία όπως είναι τώρα, ας πούμε το ΦΠΑ είναι στην κουβέντα. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Έχουμε καταθέσει. Μηδέν δηλαδή. Μηδέν. Γιατί υπάρχει και το παράδειγμα της Ισπανίας
που αποδεικνύει και τη μία μείωση του ΦΠΑ, που δεν την αρνείται η Νέα Δημοκρατία να την υλοποιήσει αύριο. Δεν είναι μόνο δηλαδή η Ισπανία. Mm-hmm. Αλλά. Αν κάνετε λάθος. Εμείς λέμε ότι η πολιτική της μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, την οποία. Θα την πληρώσει την από την άλλη τσέπη ο εργαζόμενος λαός. Γιατί τελικά. Αυξάνονται. Γιατί η απάντηση είναι μόνο. Από πού εισπράξατε τα 4,5 δισεκατομμύρια να τοποθετηθώ για τις προτάσεις του ΚΚΕ, τις οποίες τις έχετε απορρίψει όλα τα κόμματα μέσα στη Βουλή. Πρώτα και κυρία η Νέα Δημοκρατία γιατί το λέει και δεν έχει τοποθετηθεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟ. Κατάργηση του εισιτηρίου κατανάλωσης στην ενέργεια, κατάργηση του ΦΠΑ στις τηλεπικοινωνίες, κατάργηση του ΦΠΑ για μια σειρά άλλα, κατάργηση του ΦΠΑ του ένφια στην πρώτη και στη δεύτερη κατοικία όταν δεν εκμισθώνεται κτλ. Αυτά απορρίφθηκαν. Όπως απορρίφθηκαν και οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι ανάμεσα στα άλλα όχι μόνο διαγραφή τόκων, αλλά μείωση χρεών στο δημόσιο, στις τράπεζες, μείωση χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία και μάλιστα με συγκεκριμένες προτάσεις. 12.000 ευρώ αφορολόγητο, αφορολόγητο που κανένα κόμμα δεν το υλοποίησε, ίσα ίσα. Ήτανε που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και προκαταβολή φόρου και το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Κατά τη γνώμη μας, αυτό που περνάει σήμερα ο ελληνικός λαός έχει τη σφραγίδα διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Γι' αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε και το ΚΚΟ ότι κάθε κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το προηγούμενη τετραετία του 2019-2023. Με αυτές τις καταργήσεις του ΦΠΑ, τα μηδενικά που μας είπατε σε διάφορες κατηγορίες, αυτά δεν έχουν ένα κόστος δημοσιονομικό. Βεβαίως, εμείς λέμε να πληρώσουν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί, οι οποίοι δεν συμβάλλουν καθόλου ελάχιστα σε όλα τα έσοδα του κράτους. Και είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Για να πάρει ανάσα οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία μας, θα πρέπει να πληρώσει, να χάσει. Όλοι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν αμύθιτα κέρδη από τα νόμιμα κέρδη και το νόμιμο μηχανισμό της εκμετάλλευσης. Και, να μας πείτε και γι' αυτό να λέμε πείτε... ότι την επόμενη μέρα χρειάζεται ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ για να καταλάβουμε όλη την αντιλαϊκή πολιτική που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ και θα σιγοντάρουν και τα υπόλοιπα κόμματα του αστήματος στο έργο.